Καλή επιτυχία στην ελληνική, ολυμπιακή και παραολυμπιακή ομάδα ευχήθηκε σε άψογα ελληνικά ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, David Lanchman, στην ειδική εκδήλωση που οργάνωσε προς τιμήν της ελληνικής αποστολής λίγες μέρες πριν αυτή αναχωρήσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου που ξεκινούν στις 27 Ιουλίου. Θα είναι μια ειδική υποδοχή για αυτούς τους αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα όπου ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε στο Λονδίνο. Στην δεξίωση ήταν παρόντες αθλητές και αθλητικοί παράγοντες, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας. Στον ολιγόλεπτο χαιρετισμό του, ο κύριος Κούρκουλας είπε ότι η φίλη χώρα που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει προσφέρει πολλά στις αξίες της Ολυμπιακής ιδέας. Η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων από το Λονδίνο θα θέσουν ακόμα πιο υψηλά στάνταρτς τελειότητας. Είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα είναι μια μεγάλη επιτυχία και αθλητική, αλλά και γενικότερα πολιτιστική και πολιτική. Και θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχηθώ στην πόλη του Λονδίνου καλούς Ολυμπιακούς και στην ελληνική ομάδα καλές επιτυχίες. Ο αρχηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής και πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε ότι αυτήν τη δύσκολη περίοδο αξία έχει η συμμετοχή, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι υπάρχει. Η χώρα μας έδωσε στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες τις Ολυμπιακές αξίες, έδωσε τη φλόγα. Όλα αυτά θα συνοδεύουν την Αποστολή μαζί με τις ευχές όλων των Ελλήνων. Για εμάς τους Έλληνες, μεγαλύτερη σημασία, όπως λέω εγώ, έχει η συμμετοχή και μετά έχει η νίκη. Γι' αυτό ελπίζω και εύχομαι ότι όλα θα στεφθούν με επιτυχία, γιατί πραγματικά η χώρα μας περνάει μια δύσκολη στιγμή και έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να δείξει και να δείξει στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ελλάδα υπάρχει και υπάρχει με τις αξίες της, με τον πολιτισμό της. Παρουσιάζοντας τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Δημήτρη Λιανό, ο Βρετανός πρέσβης τόνισε την ισοτιμία της συμμετοχής, ενώ ο κύριος Λιανός είπε για τους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων ότι αποτελούν παράδειγμα αγωνιστικότητας ζωής. Τα δώσαμε όλα, κάναμε ό,τι θυσία έπρεπε να κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι. Πρώτα απ' όλα για να προκριθούμε, γιατί άμα δείτε και σε αριθμό αθλητών, είμαστε η ίδια ομάδα όπως ήταν και στο Πεκίνο, που τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα και πιο ιδανικά. Καταφέραμε λοιπόν, διατηρήσαμε τον αριθμό και θέλω να πιστεύω ότι θα δώσουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε και τις επιτυχίες του Πεκίνου, που θέλω να σημειώσω ότι ήταν παραπάνω τα μετάλλια από τους Παραολυμπιακούς της Αθήνας. Κάτι που η Ελλάδα έχει το ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες οι αγωνιζόμενοι αθλητές με αναπηρία ξεπερνούν και τα πρόσθετα προβλήματα αναπηρίας τους και αποτελούν παράδειγμα ζωής, αγωνιστικότητα ζωής. Την πιο αισιόδοξη νότα έδωσαν μικροί αθλητές από τον Δήμο Καλλιθέας που συμμετείχαν σε workshop για την Ολυμπιακή Εκεχηρία και επιδόθηκαν στο άθλημα Αυγό και Κουτάλι.